Καλησπέρα και από μένα. Να τονίσω από την αρχή ότι τα περιστατικά είναι εν μέρη πραγματικά, εν μέρη φανταστικά. Έχουν κάποιο σκοπό, είναι στοχευμένα. Δεν σημαίνει ότι είναι ιδανικά, ότι είναι σωστά φτιαγμένα. Υπάρχουν ανακρίβειες, υπερβολές. Ο σκοπός είναι να δοθούν κάποια μηνύματα και κυρίως να γίνει συζήτηση. Έτσι, το ουσιαστικό είναι να γίνει συζήτηση. Το συγκεκριμένο αυτό περιστατικό είναι μια γυναίκα 35, έχει συχνουρία και νυχτουρία, έχει παρουσιάσει ένα περιστατικό κυσίδας πριν από 5 χρόνια. Ένα περιστατικό κυσίδας πριν από 5 χρόνια και εδώ και ένα χρόνο εργάζεται σαν σερβιτόρα, έχει έναν τοκετό, 2 εκτρώσεις και είναι χωρισμένη. Πώς θα προχωρήσουμε? Μπορούμε να κάνουμε ένα γενικό ιστορικό. Απλώς βάζουμε όλοι τις πιθανές εξετάσεις, ίσως, που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Πάνω κάτω νομίζω ότι αυτή είναι έτσι, η γκάμα των εξετάσεων που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν ξέρω αν κανείς θέλει να προσθέσει κάτι σε αυτές, έτσι, το τι έχουμε στη φαρέτρα μας. Είναι λάθος, δεν έχει προσθεθεί. Στη Γενική Ούρνη ξυπακούεται αυτό. Λοιπόν. Τι κάναμε, πώς προχώρησε τέλος πάντων ο γιατρός που είχε αυτό τον ασθενή. Πήρε το γενικό ιστορικό, δεν φάνηκε κάτι ιδιαίτερο. Στην φυσική εξέταση, επίσης δεν φάνηκε κάτι ιδιαίτερο, εκτός ότι είχε φερβικούς κυσούς στα κάτω άκρα. Η Γενική Ούρων έδωσε ήταν φυσιολογική, η καλλιέργεια ήταν αρνητική και το ειδικό βάρος των ούρων ήταν 1008. Πήγαμε να πάρουμε μετά ένα λίγο πιο συγκεκριμένο ιστορικό αναφορικά με την ούρηση. Ρωτάμε την κυρία αυτή πόσες φορές πηγαίνετε να ουρήσετε στη διάρκεια της ημέρας και μας απαντάει 10-15 φορές. Συνέχεια πηγαίνω. Αυτή ήταν η έκφρασή της. Ρωτάμε εμείς και τη νύχτα. Απαντάει ναι, ξυπνάω 3 φορές. Ξαναρωτάμε, είναι επιτακτική επιθυμία για ούρηση? Μας απαντάει, ναι, προσπαθώ να κρατηθώ, αλλά με πιέζει. Και εδώ απλώς έχουμε βάλει κάποια πράγματα που πρέπει βασικά να τα έχουμε δομημένα και να τα ρωτάμε συστηματικά σε ένα στοιχειώδες έτσι, ιστορικό ούρησης. Έτσι. Νομίζω ότι είναι καλό κανείς να τα έχει τελείως δομημένα και να τα ρωτάει. Κάποιοι από εσάς θα ρωτούσαν κάτι παραπάνω σε αυτό το ιστορικό ούρησης. Άλλοι θα προχωρούσαν κατευθείαν. Τι ποσότητα βγάζει κάθε φορά που πάει στο νερολόγιο? Ας πάμε σε αυτή πρώτα την ερώτηση. Αν άλλοι θα ρωτούσαν κάτι παραπάνω και άλλοι θα έμεναν σε αυτό. Πόσα υγρά πίνει. Είπαμε, όχι, ξαναρωτάω. Πόσοι θα έκαναν άλλες ερωτήσεις και πόσοι θα μέναν εδώ στις ερωτήσεις. Είπα πόσοι θα κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Καταλαβαίνω ότι είναι αυτή η προσπάθεια. Ωραία. Και υποθέτω οι υπόλοιποι θα μένουν σε αυτά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κάνουμε εμείς ένα υπερηχογράφημα. Ο γιατρός αυτός που κάνει τέλος πάντων αρκέστηκε σε αυτές τις ερωτήσεις, νόμισε ότι ήταν εντάξει και έκανε ένα υπερηχογράφημα. Το υπερηχογράφημα ήταν φυσιολογικό και δεν είχε υπόλοιμα. Ο όγκος, που είναι καλό να το αναφέρουν, δεν το αναφέρουν πάντοτε έτσι τα υπερηχογραφήματα, πριν την ούρηση ήταν 500 ml. Σε αυτή τη γυναίκα θα σχότανε έτσι με το υπερηχογράφημα. Θα της κάνετε κάποια άλλη ερώτηση εκείνη τη στιγμή ή θα μένατε σε αυτό? Ναι. Αν είχε έπηξε εκείνη τη στιγμή σημαντική για ούρηση από αυτόν τον όγκο. Μάλιστα. Θα τη ζώζε πολύ. Πάντως θα κάνετε κάποια επιπλέον ερώτηση. Συμφωνούμε περισσότεροι σε αυτό? Υποθέτω πως ναι. Λοιπόν, ο γιατρός μας ρώτησε. Ακριβώς αυτό ήταν πολύ μεγάλη επιθυμία σας για ούρηση. Και η κυρία μας απαντάει όχι πολύ. Σκέφτεται και ο γιατρός που έχουμε εδώ πέρα, πάει και τη στέλνει να κάνει μια ορομέτρηση. Κάνει την ορομέτρηση και τι μας δίνει η ορομέτρηση? Μας δίνει μια ούρηση με 28 ml το δευτερόλεπτο, με ποσότητα πολυθέντων ούρων 330. Θα ρωτήσουμε τίποτα εκείνη τη στιγμή που έχουμε πάρει το διαγραμμά μας ή θα πούμε εντάξει η γυναίκα είναι έτσι? Θα ρωτάγαμε. Τι θα ρωτάγαμε, ας πούμε? Αν είσαι άδειας οικίσεις.
Πόσο σύντομα ξαναπήκε να ορίσει, αν έτσι ορίσει, αν είναι άλλο πρόσωπο. Ναι, αυτό εδώ δηλαδή, κάπω έτσι είχα κουράσει. Έτσι, πράγμα. Λοιπόν, ήταν αυτό, την έκανε την ερώτηση ο γιατρό, λέει, ήταν αντιπροσωπευτική ούρηση. Έτσι, δηλαδή, καλό είναι κανεί να μην αρκείται μόνο στο το. Ρώτησε, είπε, είναι. Και η απάντηση τη κυρία ήταν ναι. Ξαναρωτάει. Ήταν εδώ λίγο επέμενε. Δηλαδή έτσι ουρείται πάντα. Οπότε εδώ οι ασθενείς το ξανασκέφτηκε και γενικά είναι ένα αυθόρμητο με το πρώτο που λέμε τις πιο πολλές φορές θα μας πει ναι ίσως. Απαντάει, όχι συνήθως με πιέζει λέει πιο πολύ για να πάω και βγάζω μάλλον πιο πολλά ουρά. Δηλαδή ενώ στην αρχή μας λέει ναι αυθόρμητα έτσι ουρώ, με το που την ξαναρώτησε απαντάει έτσι. Πόσοι από εσάς θα βάζανε τη διάγνωση, σαν αρχική διάγνωση, έτσι σταματώντας εδώ, έτσι, ότι έχουμε υπερδραστήρια κύστη και πόσοι θα λέγανε θέλουμε και να προχωρήσουμε. Δεν... Πόσοι θα μένανε σε αυτή τη διάγνωση. Κανείς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται μετά. Ίσως οι ερωτήσεις έπρεπε να έχουν συμπληρωθεί κάπως καλύτερα, δηλαδή όταν τις έπαιρνε το ιστορικό της και το ιστορικό ούρησης, να ρωτήσει καταρχάς πότε άρχισε το πρόβλημα. Ο γιατρός αυτός το ρώτησε μετά. Δηλαδή, παρόλο που στην αρχή σκέφτηκε να βάλει αυτή τη διάγνωση, άρχισε να ρωτάει μερικά πράγματα επιπλέον. Η απάντηση ήταν ότι πάντα έτσι ήταν. Θυμάμαι και μάλιστα η μητέρα μου, αυτό το κλασικό, μου έλεγε ότι δεν έχω καλά νεφρά, όταν μεγαλώσω θα γίνω καλά και όλα αυτά τα πράγματα. Μπαίνει ένας παράγοντας ότι γενικά έμενε πολύ στο σπίτι, γιατί ήταν στην αρχή μοδίστρα, μετά δεν είχε δουλειά. Μετά όμως που άρχισε να δουλέψει σαν σερβιτόρα, άρχισε να την ενοχλεί το πρόβλημα. Και αυτό έχει μια σημασία, δηλαδή η επιτακτικότητα κάποιες φορές έχει σχέση και με το κοινωνικό περίγυρο, με το τι κάνουμε. Δεν μας ενοχλεί πάντοτε το ίδιο. Έτσι λοιπόν μπαίνει ο παράγοντας ότι τώρα κάνει μια δουλειά η οποία την κάνει να αντιλαμβάνεται ότι πηγαίνει έτσι πιο συχνά και έχει πρόβλημα. Παρακαλώ. Θα ρωτούσα κατά πόσον όταν ήταν μικρό παιδί είχε αυτό που λέμε το lazy girl syndrome, δηλαδή πιεζόταν να πάει να ορίσει αλλά επειδή έπρεπε να παίξει το ανέβαλε, ξαναπήγαινε μετά από λίγο, αυτό θα έβαζα στο μυαλό μου σαν επιπλέον. Πάρα πολύ σωστά, ο συγκεκριμένος συνάδελφος δεν το σκέφτηκε αυτό, πάρα πολύ σωστή η σκέψη σας. Μετά, ξαναρωτάει και λέει, είναι μεγάλες οι ποσότητες γενικά που βγάζετε. Η απάντηση που λέει η κυρία εκείνη τη στιγμή λέει είναι όχι και πολύ, νομίζω είναι κανονικές, νομίζω λίγο, δεν είναι κάτι το τόσο φοβερό. Επειδή είναι λίγο δύσκολο έτσι να καθορίζει κανείς την ποσότητα, προσπάθησε να το αποστικοποιήσει κάπως απλά στη γυναίκα και της λέει ένα νεροπότηρο ας πούμε. Η απάντηση που δίνει είναι πρέπει. Γενικά, ίσως το μία από εδώ είναι καλό κανείς να προσπαθεί να αποστικοποιεί με κάποιο μέγεθος τέλος πάντων που μπορεί να καταλάβει ο ασθενής τι εννοούμε πολύ και τι εννοούμε λίγο. Απαντάει πρέπει. Αυτό η Αθήνα προσφέρει τη λέξη και τη λέει: καλά, πόσο νερό γενικά πίνεις. Η απάντηση ήταν καμιά δεκαρία ποτήρια την ημέρα. Έτσι, αυθόρμητα. Ξαναρωτάει, τη λέει: γενικά σου αρέσει να πίνεις νερό ή όχι. Ναι, νομίζω ότι το βλέπουμε αυτό, ότι πάρα πολλοί έρχονται και λένε: γιατί δεν μπορώ να πιω νερό. Αυτή απαντάει: ναι, ναι, λέει: μ' αρέσει να πίνω νερό, είναι κάτι που μου αρέσει. Μετά υποψιάστηκε πιο πολύ, οπότε έκανε ένα ημερολόγιο ούρησης. Έτσι υπάρχουν διάφορα ημερολόγια ούρησης. Το συγκεκριμένο της έδωσε ο γιατρός, είναι ένα διάγραμμα ούρησης που μας δείχνει όγκο και ώρα. Η κυρία το συμπλήρωσε, έφερε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο θα σας το αναλύσω πιο κάτω. Τα στοιχεία που πήραμε λοιπόν από το ημερολόγιο ούρησης είναι ότι είχε μια συχνορία με 12 φορές την ημέρα, συγχωνόταν 3 φορές το βράδυ πραγματικά, το μέγιστο μεσοδιάστημα ήταν 2 ώρες, η μέγιστη χωρητικότητα ήταν 700 ml, λίγο ακραία αυτά που είναι γραμμένα εκεί, είχε μια αποβολή 5 λίτρων και φάνηκε ότι πίνει σχεδόν 7 λίτρα. Ουσιαστικά, εντάξει, σα ξαναλέω, μην μείνουμε σε κάποιες υπερβολές. Έτσι, ναι, ναι, μην μείνουμε σε κάποιες υπερβολές. Θα φτάσουμε στο τέλος και θα δούμε την κατάληξη. Εδώ απλώς η διαφάνεια πρέπει να δείξει κανείς ποια στοιχεία παίρνουμε από το διάγραμμα ούρησης, έτσι. Είναι πραγματικά ένα εργαλείο, πάρα πολύ χρήσιμο, το χρησιμοποίησε ο γιατρός και βιβλιογραφικά ξέρουμε ότι είναι αξιόπιστο. Ξέρουμε ότι ακόμα και 24ωρο μας δίνει πληροφορίες, προτιμώνται οι 3 μέρες.
Οι 7 μέρες θεωρητικά είναι καλύτερο, μπαίνουν όμως διάφοροι παράγοντες βιοανάθρασης που ίσως επηρεάζει το ασθενής. Το 3 θεωρείται το ιδανικό, εφόσον μπορέσει να το συμπληρώσει, οι ασθενείς πρέπει να τη βοηθάμε, να ρωτάμε και όλα αυτά τα πράγματα. Πάντως είναι πάρα πολύ αξιόπιστο. Και απλώς εδώ παρατίθεται κάποια στοιχεία επειδή, για την νυκτουρία αρχικά που μας είχε πει. Βλέπω ότι η νυκτουρία δεν είναι απλό πράγμα. Υπάρχουν καταστάσεις νυκτουρίας με πολυουρία, καταστάσεις νυκτουρίας χωρίς πολυουρία. Δεν θα τα πούμε αναλυτικά, είναι γραμμένα μέσα στο. Απλώς βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη έτσι, ιστορία. Εκείνο που θεωρώ ότι είναι σημαντικό όμως να έχουμε υπόψη μας είναι ποιος είναι ο ορισμός της νυχτερινής πολυουρίας. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, υπάρχει μια μικρή αμφισβήτηση. Γενικά για τους ασθενείς κάτω των 65 θεωρείται ότι αν αποβάλουμε τα 2 πέμπτα της συνολικής ούρησης του 24ωρου, πάμε σε νυχτερινή πολυουρία και αν πάμε σε μικρότερες ηλικίες έχει φανεί ότι αυτό έχει σχέση καθαρά με την ηλικία, μπορεί να είναι και το 1 πέμπτο σε κάτω 35 ετών. Αντίθετα, υπάρχει μεγαλύτερη ομοφωνία για τους πάνω των 65 ετών. Ουσιαστικά είναι το 1 τρίτο, 33%. Έτσι. Δηλαδή, στο 24ωρο είναι η νυχτερινή πολυουρία, αν αυτός που είναι 65 και πάνω βγάζει παραπάνω από το 1 τρίτο. Άλλες εγκαταστάσεις θα κάναμε σε αυτή τη γυναίκα, τώρα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η ιστορία. Δεν έχει κάνει ακόμα. Λέω, θα κάνουμε άλλες εξετάσεις. Κάτι άλλο. Με τι στόχο και στεροσκόπηση υποψιαζόμενοι, τι. Τι είπατε. Η στεροσκόπηση θα κάνουμε σε ασθενή ουρολογική. Σε ουρολογική ασθενή θα κάνουμε. Εντάξει, είναι μία άποψη. Λέω. Όχι. Συγγνώμη, η ερώτηση είναι: κάνω και στεροσκόπηση για να δω τι που να ενοχοποιώ για τη συμπτωματολογία αυτή. Δηλαδή, τι να ψάξω με την στεροσκόπηση. Τα πάντα. Σωστό, εντάξει. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν, αυτός ο γιατρός έκανε ένα ζάχαρο, έτσι, ουροδυναμική μελέτη, δοκιμασία στέρησης ύδατος, θα κάνετε κάτι από αυτές. Υποθέτω το ζάχαρο θα το κάνουν οι περισσότεροι, έτσι. Δοκιμασία στέρησης, ναι, ωραία. Το ζάχαρο δεν είναι φυσιολογικό. Παρακαλώ, ναι. Με δεδομένο το ειδικό βάρος των ούρων το πρωί που ήταν 1008, με αυτό μάλλον θα αποκλείαμε το ζαχαρόδι διαβήτη, που θα περιμέναμε ένα ειδικό βάρος 1025. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Οπότε μάλλον δεν πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Ο γιατρός αυτός προτίμησε να κάνει μια ουροδυναμική μελέτη. Γιατί την έκανε, θα μπορούσε και να μην την κάνει. Έκανε ουροδυναμική μελέτη, η οποία έβγαλε κάποια στοιχεία, την αυξημένη χωρητικότητα, γιατί επιβεβαιώθηκε ότι μιλάγαμε τελικά για μια μεγάλη κύστη και είχε κερατωμένη συστικότητα. Άλλες ερωτήσεις, μήπως θα ήταν καλό να τις είχε κάνει, να είχε επιμείνει ακόμα περισσότερες ερωτήσεις. Συνάδελφος. Παρακαλώ. Επέμενα πιο πολύ αν υπάρχουν νευρολογικού τύπου διαταραχές. Δηλαδή στη δουλειά της αν έχει διαταραχές βάδισης, ευστάθειας και θα επέμενα να ξανακάνω ίδιο την εξέταση όσον αφορά την αισθητικότητα στην περιοχή του περιναίου. Νευρολογικό έλεγχο. Νευρολογικό έλεγχο. Ο κύριος Πτωχόλου. Ψυχογενής πολυδιψία πολλές φορές. Χωρίς να υπάρχει λόγος, πίνουν πολλά νερά. Όχι και υπάρχει λόγος. Υπάρχει πάθηση που όντως δημιουργεί ψυχογενή. Πάντως γενικά, εδώ η ερώτηση, το βασικό είναι, για να πάει το περιστατικό έτσι όπως, θα κάναμε κι άλλες, γιατί θεωρείτε ότι ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάποιες πιο καλές ερωτήσεις στο ξεκίνημα που θα μας βοηθάγανε, γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε προχωρήσει πιο γρήγορα. Πρώτα απ' όλα η κατανάλωση νερού, οπότε πάντοτε ήταν έτσι, επειδή στην αρχή ότι ναι, υπάρχει ένα ιστορικό διάζευξης, ναι, έτσι. Ναι, μάλιστα. Διάφορα, δηλαδή, ναι, ας πούμε η απαρχή. Ναι, κάποιος άλλος. Νομίζω, ναι. Νομίζω ο γιατρός πρέπει να πάρει το ιστορικό από την αρχή. Δεν έχει πάρει ούτε μία σαφή απάντηση για αυτά που ρωτούσε. Ήταν όλες διπλωματικές απαντήσεις, σαν να μιλούσε με πρέσβη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός ο γιατρός τέλος πάντων που έχουμε εδώ πέρα, που τον παρουσιάζουμε, πήγαινε ανάποδα. Έτσι, έκανε εξετάσεις. Πράγματα που θα έπρεπε να είχε από την αρχή, δεν τα είχε πει κάποια από αυτά τέλος πάντων που θα έπρεπε να έχει πει. Οπότε τώρα ρωτάει,
Πίνετε πολλά υγρά, πάντα τόσα πίνατε ή κάποια στιγμή αυξηθήκανε? Νομίζω αυτό που όλοι σας πάνω κάτω σκεφτήκατε. Κάνει την ερώτηση αυτή και παίρνει αυτή την απάντηση. Η οποία αν την είχε πάρει πολύ νωρίτερα, σίγουρα θα τον είχε κάνει να προχωρήσει διαφορετικά. Τι απαντάει η γυναίκα? Να σας πω, λέει, κάτι. Ήμουν αλκοολική, έχω κάνει αποτοξίνωση και μου έχει μείνει, όπως μου ο ψυχίατρός μου, ποτομανία. Έτσι. Αυτό ήταν η απάντηση που έδωσε η... Υπερβολική κατανάλωση νερού. Και αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε. Μετά από αυτή την απάντηση την έστειλε για ελέγχους σε νεφρολόγο, σε... έκανε όλη την γάμα των εξετάσεων. Απλώς αυτός ο πίνακας θέλει να δείξει πόσο μεγάλη είναι η γάμα της πολυουρίας. Δεν πρέπει έτσι να μας ξεφεύγει. Είναι πολύ βασικό να προσπαθούμε να καθορίσουμε κάποια πράγματα. Φυσικά βλέπουμε εδώ το αλκοόλ και την ψυχογενή. Και τελικά η διάγνωση που βγήκε ήταν, ο κύριος Στοχός μας πρόλαβε, ήταν ψυχογενής πολυδιψία. Βγήκε. Έτσι. Ο σκοπός δηλαδή εδώ ήταν πιο πολύ για την σημασία που πρέπει κανείς να δίνει στις ερωτήσεις πιθανώς και την αξία του διαγράμματος ούρησης, το οποίο μπορεί έτσι με πολύ απλό τρόπο να μας δώσει πληροφορίες.